Σήμερα απαντάμε την εξής ερώτηση που ακούω αρκετά συχνά από τους γονείς. Μου λένε λοιπόν ότι το παιδί τους είναι πολύ ευαίσθητο στα τσιμπήματα και κάνουν ομοιοπαθητική και θέλουν να δίνουν ομοιοπαθητικά, αλλά έχουν ακούσει ότι ο ένας δίνει αυτό και ο άλλος δίνει εκείνο και ο τρίτος δίνει κάποιο άλλο σκεύασμα. Πώς επιλέγουμε λοιπόν το σωστό? Εάν δεν γνωριζόμαστε, είμαι η Σουζάνα Κέμπερ, είμαι ολιστική παιδίατρος και εδώ μαθαίνουμε μαζί να αντιμετωπίζουμε πιο φυσικά και λίγο πιο εναλλακτικά την παιδική υγεία, ώστε να μεγαλώνουμε δυνατά, υγιή και ανεξάρτητα παιδιά έτοιμα για το μέλλον τους. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο σκεύασμα το οποίο αναφέρεται γενικότερα σε σχέση με τα τσιμπήματα και πιθανότητα έχετε ήδη ακούσει είναι το άπις. Το άπις είναι, αν θέλετε, το συγκεκριμένο, το σίμιλε σκεύασμα σε περιπτώσεις όλων των τσιμπημάτων μέλισσας ή σφίκας. Τότε δίνεται χωρίς δεύτερη κουβέντα, διότι αυτό είναι, δηλαδή εφόσον έχετε δει τη μέλισσα ή τη σφίκα και είναι ξεκάθαρο ότι ήταν αυτό, θα δοθεί αυτό και θα βοηθήσει πράγματι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να δοθεί σε οποιοδήποτε τσίμπημα το οποίο είναι ανοιχτό κόκκινο, πολύ πρισμένο και βελτιώνεται με δροσερές κομπρέσες και χειροτερεύει με το άγγιγμα. Είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό ότι το παιδί δεν θέλει να αγγίζεται το τσίμπημα, πολλές φορές το κρατάει μακριά από το σώμα του και σε περιπτώσεις, δηλαδή το έχω δει να δίνεται και σε περιπτώσεις με τσίμπημα τσούχτρας που το παιδί ας πούμε είχε τσιμπηθεί εδώ ή στο πόδι και περπατούσε με τα πόδια έτσι ανοιχτά ώστε να μην το αγγίξει κανένας και να μην αγγίζει επίσης το άλλο πόδι ή στο υπόλοιπο σώμα. Τότε δίνεται με επιτυχία το άπις. Το επόμενο σκεύασμα, το οποίο είναι λίγο λιγότερο γνωστό, αλλά επίσης πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερο για τα τσιμπήματα του καλοκαιριού, είναι το κάνθαρις. Το κάνθαρις δίνεται κυρίως για τσιμπήματα τα οποία καίνε πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά για τσίμπημα τσούχτρας, ή για οποιοδήποτε τσίμπημα τέτοιου τύπου, μερικές φορές είναι κάποια δηλητηριώδη φύκια, το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ έντονα το αίσθημα του καψίματος, της καύσης και φλίκτενες. Πονάει, τσούζει, μπορεί να φέρνει και φαγούρα, αλλά πολύ χαρακτηριστικά λένε καίει, καίει, καίει. Τότε δίνουμε κάνθαρις, κλασικά, και βοηθάει και πολύ όμορφα. Για μία λίγο πιο χρόνια ή λίγο πιο, αν θέλετε, περίπλοκη περίπτωση, είναι καλό να υπάρχει και LEDUM στο σπίτι. Το LEDUM ή στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, στο φαρμακιάκι το οποίο θα έχετε μαζί σας. Το LEDUM χρησιμοποιείται για τσιμπήματα μολυσμένα, χρησιμοποιείται για τσιμπήματα από άλλα, αν θέλετε, ζωήφια ή ζώα, δηλαδή χρησιμοποιείται για τσιμπήματα σκορπιών, χρησιμοποιείται για τσιμπήματα σαρανταποδαρού σας, χρησιμοποιείται για τσιμπήματα τσιμπουριών, χρησιμοποιείται για τέτοιου τύπου πράγματα τα οποία δεν είναι ίσως το χαρακτηριστικό, ας πούμε, κουνούπι ή μέλισσα. Και επίσης χρησιμοποιείται για τσιμπήματα τα οποία έχουν μείνει για πολύ καιρό και δεν βλέπουμε να βελτιώνονται, δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά έρχονται και λένε κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έχει εδώ και σχεδόν ένα μήνα και έχει σαν μπλαβήσει, δηλαδή το τσίμπημα δεν είναι πια όπως στην αρχή ζεστό και ανοιχτό κόκκινο, αλλά πια εξωτερικά όταν το αγγίξετε είναι μάλλον δροσερό, δεν καίει πια τόσο πολύ και η αίσθηση όμως του παιδιού είναι ότι μάλλον καίει και ενοχλεί. Και το χρώμα, όπως ανέφερα ήδη, είναι διαφορετικό, είναι λίγο πιο προς το μπλε, προς το μοβ. Τότε δίνουμε χαρακτηριστικά LEDUM. Το περίεργο παρεπιπτόντως με το LEDUM, πριν το ξεχάσω, είναι ότι παρότι είναι δροσερό και δεν καίει εξωτερικά, βελτιώνεται και αισθάνεται καλύτερα το παιδί όταν βάζετε πάνω μια δροσερή κομπρέσα. Επίσης, θέλω να αναφέρω άλλα δύο σκευάσματα. Το ένα από αυτά τα σκευάσματα είναι το Σταφυσάγκρια, το οποίο συστήνουμε να το δώσετε προληπτικά αν πηγαίνετε σε περιοχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε πάρα πάρα πολλά κουνούπια και κουνούπια τα οποία ενδεχομένως να κουβαλάνε και ασθένειες. Δηλαδή το λέμε πολύ συχνά, δίνεται μια φορά την ημέρα στα φυσάγκρια συνήθως σε 30 CH, το οποίο είναι πολύ για μια, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αν πείτε για παράδειγμα ότι πάτε κάπου στην Νοτιοανατολική Ασία ή πάτε σε μέρη που ξέρετε ότι υπάρχουν τσιμπούρια λέω, κουνούπια που κουβαλάνε λουνοσία. Η σαφισάγκρια θεωρείται ότι δρά αποτρεπτικά. Μπορώ να πω ότι το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς, αλλά όταν πήγαμε σε μέρη που υπήρχε ελαιονοσία και εποχή που γνωρίζαμε ότι θα ήμασταν σε κίνδυνο από ελαιονοσία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρει και άλλες προφύλαξεις. Δηλαδή, εμείς βάζαμε και αντικουνουπικά τα οποία αλλιώς πώς δεν χρησιμοποιούμε ποτέ και χρησιμοποιούσαμε και αντικουνουπικά στα ρούχα μας. Οπότε πήγε πολύ καλά, αλλά εκ των υστέρων δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ήταν μόνο η σταφυσάγκρια ή μόνο το αντικουνουπικό ή και τα δύο που βοηθήσανε.
Και τελευταίο, θέλω να αναφέρω το σούλφουρ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο σκεύασμα στην ομοιοπαθική και χρησιμοποιείται για εκατοντάδες περιπτώσεις διαφόρων ειδών. Αλλά στο θέμα των τσιμπημάτων το δίνουμε όταν έχουμε πρόβλημα, αν θέλετε, με μάστιγα, κυρίως κουνουπιών, αλλά και ψήλων, για παράδειγμα, που έχουν γεμίσει το παιδί. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τρομερό κνησμό και ξύνεται πάντα μέχρι να ματώνει. Το σούλφουρ υποστηρίζει αυτή την κατάσταση ώστε να μειωθεί κάπως η φαγούρα και να μπορέσετε τότε με τοπικά, με αλόι, με αλυφές, με τέτοιου τύπου πράγματα να βοηθήσετε την κατάσταση τοπικά μέχρι το παιδί να ενοχλείται λιγότερο και να ηρεμήσουν τα τσίπηματα, διότι φυσικά όσο θα ταξίνει έτσι τόσο θα χειροτερεύουν τα προβλήματα, θα πιθανόν να μολυνθούν, συνεχίζουν και τον τρώνε και τον ενοχλούν κλπ. Αυτά λοιπόν από μένα στο θέμα της ομοιοπαθητικής με τα τσιμπήματα. Όλα τα σκευάσματα συστήνουμε να τα χρησιμοποιείτε ιδανικά σε μια δυναμοποίηση είτε 30 είτε το πολύ 200 CH αν είστε αρχάριοι και όχι εξπέρεπτοι του θέματος. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Αν σου άρεσε το σημερινό βίντεο, πάτα like, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι και ρίξε οπωσδήποτε και μια ματιά σε αυτά τα άλλα βιντεάκια, πιστεύω να σε ενδιαφέρουν. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο και για σήμερα σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου.